Καλησπέρα σας, φίλοι ψαράδες. Σήμερα είπα να κάνουμε μία αρματισιά για κάποιους φίλους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το ψάρεμα της μουρμούρας. Αυτή η αρματισιά είναι η πρώτη αρματισιά που έμαθα και πιστεύω ότι θα σας καλύψει. Για να τη δείξω στην κάμερα, έχω πάρει ένα νήμα, ένα σχοινάκι, έτσι ώστε να φαίνεται, να μπορούν οι φίλοι που θα δουν το βίντεο να το κατανοήσουν καλύτερα. Αυτή την αρματοσιά συνήθως την κάνω με 30 μπετονιά και με 28 μπορούμε να την κάνουμε ή και πιο χαμηλά και με 25, ας πούμε, ό,τι θέλει ο καθένας. Απλά, όσο κατεβαίνουμε σε διάμετρο, χρησιμοποιούμε μικρότερα βαρύδια, έτσι, λογικό. Δηλαδή, η 30 τώρα είναι για 100, 80, 90% το πολύ γραμμάρια. Όσο κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε και σε γραμμάρια. Όσο κατεβαίνει η διάμετρο της πετονιάς, κατεβαίνει και το βάρος των βαρυδίων μας που θα χρησιμοποιήσουμε και να μπορεί να αντέξει. Γιατί ο κορμός που θα κάνουμε θα είναι κοινός με το ένα το παράμαλο, τουλάχιστον το κάτω. Μόνο το δεύτερο από πάνω θα είναι το έξτρα. Τώρα, πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε να μετρήσουμε. Θέλουμε μία πετονιά, η οποία θα έχει περίπου 2 μέτρα διάμετρος. Πώς το κάνουμε αυτό, μάκρος. Παίρνω τη μία την άκρη, βάζω εδώ στο στήθος, στη μέση, στο θώρακα, τεντώνω το χέρι μου και μετράω εδώ περίπου 1 μέτρο. Κάνω μια δεύτερη και αφήνω και λίγο παραπάνω, έτσι. Έχω έτοιμο το ένα το παράμαλο και τη μάνα της αρματοσιάς. Τώρα τι θα κάνω. Στη μία άκρη, το παράμαλο που έχω κόψει, στη μία άκρη θα δέσω ένα αγκίστρι. Βλέπετε, θα δέσω ένα αγκίστρι. Το έχω δέσει το αγκίστρι. Τώρα τι θέλω να κάνω, θέλω να μετρήσω πόση διάμετρο θέλω να αφήσω από το αγκίστρι. Εδώ για να κάνω μια φυλιά για να βάλω το βαρύδιό μου. Έτσι. Αυτή η διάσταση πόσο είναι. 40 περίπου και πάνω, έτσι, από 40 και πάνω, μπορεί να είναι από 40, 50, 60, μέχρι και 80 μπορεί να είναι. Στο περίπου τώρα, δεν το μετράμε το μέτρο, έτσι, στο περίπου, αφήνω. Και τι κάνω τώρα, εδώ θα κάνω μια φυλιά. Βλέπετε, αφήνω κενό, πιάνω την πετονιά μου, την κάνω μερικές βούρες, κάνω αυτό το πράγμα, εδώ, περνάω από μέσα και έτσι έχω κάνει τη φυλιά μου για το βαρύδι. Από μέσα περνάω μια-δυο φορές, 2 φορές και 3 μπορώ να το περάσω, είναι αρκετό, έτσι. Και έχω έτοιμο ένα το παράμαλο και τη φυλιά για να βάλω το βαρύδι μου. Και είναι και η μάνα της αρματοσιάς. Βλέπετε, έχω κάνει τη φυλιά για το βαρύδιό μου, έχω το ένα το παράμαλο και έχω τη βάση της πετονιάς μου που είναι κοινό και στο δεύτερο μπορεί να βάλω άλλο. Το δεύτερο δηλαδή το παράμαλο πάνω μπορεί να βάλω και ένα πιο λεπτό αν θέλω, διαφορετική διάμετρος. Πώς το κάνω τώρα αυτό. Τώρα από εδώ παίρνω, βλέπω πού τερματίζει το κάτω μου το παράμαλο και παίρνω το δεύτερο παράμαλο που έχω φτιάξει και το βάζω εδώ πέρα και μετράω κάποια απόσταση έτσι ώστε όταν το δέσω να έχει απόσταση για να μην μπερδεύεται σε περίπτωση που έχει ρεύματα, σε περίπτωση που έχει οτιδήποτε κύμα κτλ. Να μην μπερδεύεται. Έτσι θα έχει μια απόσταση μεταξύ τους τα παράμαλα. Εντάξει. Το δένω επάνω στον κορμό
Και είμαι έτοιμος. Κοιτάξτε. Είμαι έτοιμος. Τώρα το δεύτερο το παράμαλο είπαμε, μπορούμε να το κάνουμε πιο λεπτό, να έχει διαφορετική διάμετρος. Αυτή την αρματοσιά τη χρησιμοποιούμε συνήθως για ήπιες συνθήκες και όσο πιο δύσκολες συνθήκες ανεβαίνουμε σε διάμετρο πετονιάς. Όσο ανεβαίνουμε μπορούμε να βάλουμε μεγαλύτερα βαρέδια. Όσο κατεβαίνουμε χρησιμοποιούμε μικρότερα βαρέδια. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι μια απλή αρματοσιά που εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι για το ψάρεμα της μουρμούρας. Το ψάρεμα της μουρμούρας χρησιμοποιούμε μακρύλεμα αγκίστρια. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα σκούρα μπλε που είναι στην αγορά που υπάρχουν. Και τώρα η διάμετρος είναι ανάλογα στον καθένα. Στο χέρι σας είναι να διαλέξετε. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Δοκιμάστε το. Και τα λέμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.